Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, αγαπητέ Χρήστο, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν την επίσκεψη. Η χαρά είναι και προσωπική, διότι συνδεόμαστε με μια φιλία πολλών ετών. Είναι όμως και μια χαρά θεσμική, διότι σε υποδέχομαι ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος για να σε συγχαρώ για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο επιτέλεσες και επιτελείς τα καθήκοντά σου ως Επίτροπος σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο χαρτοφυλάκιο. Υπήρξε από τους πρώτους υπερασπιστές της ανάγκης να υπάρχει ένας μηχανισμός ευρωπαϊκός για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και της πολιτικής προστασίας. Ο μηχανισμός αυτός παίρνει σάρκα και οστά κάτω από τη δικιά σου καθοδήγηση. Και αυτή είναι μια σημαντικότατη παρακαταθήκη για την Ευρώπη της επόμενης μέρας. Μια έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά και μια δυνατότητα ως Ελλάδα να προσφέρουμε βοήθεια όποτε αυτή μας ζητηθεί, αλλά να δεχθούμε και βοήθεια όποτε εμείς βρεθούμε σε μια φάση κρίσης και ανάγκης. Γνωρίζεις καλά και το έχουμε συζητήσει ότι δρομολογούμε μια ουσιαστικότατη αναδιαμόρφωση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας στη χώρα, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ τραγωδίες όπως αυτή που ζήσαμε πέρυσι στο Μάτι. Συμπληρώνονται την Τρίτη ένας χρόνος από αυτήν την καταστροφή που πιστεύω ότι χάραξε την ψυχή του κάθε Έλληνα. Ποτέ ξανά λοιπόν. Και αυτό το ποτέ ξανά έχει να κάνει με εθνικές δυνατότητες, με την εθνική αναδιοργάνωση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και έχει να κάνει και με ευρωπαϊκές δυνατότητες. Θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, θα είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια. Οι φυσικές καταστροφές αφορούν πρωτίστως τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, ειδικά όταν μιλάμε για καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, όπως οι μεγάλες πυρκαγιές, οι μεγάλες πλημμύρες. Θα μας συνοδεύουν δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα στο μέλλον και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Και θα το κάνουμε με ευσυνειδησία, με επαγγελματισμό και δίνοντας πάντα απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης περιουσίας. Ήδη έχω ανακοινώσει ότι ο τηλεφωνικός αριθμός 112 θα είναι επιχειρησιακά έτοιμος στο τέλος του έτους. Αποτελούσε ένα δράμα για τη χώρα ότι δεν είχαμε καταφέρει να λειτουργήσουμε αυτό το μηχανισμό. Και βέβαια, εν τω μεταξύ, στο μέσο διάστημα, εντός ενός μήνα, θα έχουμε ένα σύστημα ειδοποίησης με μηνύματα και με geolocation, έτσι ώστε να μπορούμε να στέλνουμε τουλάχιστον μηνύματα στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να ειδοποιηθούν οι συμπολίτες μας οι οποίοι κινδυνεύουν. Και πάλι χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα σήμερα και χαίρομαι που με τιμάς με την εμπιστοσύνη σου και με την φιλία σου και εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα μελλοντικά σου καθήκοντα. Ευχαριστώ πολύ.